ότι όλους σας ανέφερα. Πριν ξεκινήσουμε την συνεδρίαση με το ένα και μόνο θέμα που έχουμε για συζήτηση, θα διαβάσω δύο επιστολές που απευθύνονται προς εμένα και προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρώτη αφορά την επιστολή του κυρίου Πουλόπουλου, η οποία ονομάζεται επιστολή παρέτησης και αναφέρει τα εξής. Αγαπητοί συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, το 2019 ήμουν ένας από αυτούς που συστρατεύτηκαν με τον σημερινό Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου και την παράταξη Σαρωνικό Συνεργασία για την αλλαγή και την πρόοδο στον τόπο μας. Μετά την εκλογή μου από τους δημότες που με εμπιστεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό, γεγονός για το οποίο και τους ευχαριστώ, ακολούθησε η τοποθέτησή μου και η ανάληψη των καθηκόντων μου στην πλέον τιμητική θέση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστόδικος του Δήμου Σαρωνικού. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με όρεξη και όραμα να εργάζομαι, μεταξύ των άλλων και για την άνοδο του πολιτισμικού επίπεδου και την ανάπτυξη γενικότερα της περιοχής μας. Στο πλαίσιο αυτό και στηρίζοντας την ελευθερία της τέχνης και τη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών, ο Αριστόδικος συνέβαλε ενεργά, ιδιαίτερα τη φετινή δύσκολη ομολογουμένως χρονιά και αποτελεσματικά στο να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα ως Δήμος. Αυτά μέχρι τη στιγμή που παρεμβάσεις άκομψες και ακατανόητες, το λιγότερο κατέστρεψαν ό,τι πιο όμορφο και φωτεινό είχαμε σχεδιάσει κάποιοι άνθρωποι με πραγματικά πολύ κόπο. Έχω περιγράψει με ανακοίνωσή μου το χρονικό όλων όσων συνέβησαν και δεν θα επεκταθώ. Μετά από όλα αυτά, η συνείδηση αλλά και η αξιοπρέπειά μου μου επιβάλλουν να παραιτηθώ από τη θέση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Αριστόδικος, καθώς επίσης και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τέλος από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Παραμένω στη θέση την οποία τιμητικά με εξέλεξαν οι συνδημότες μου, σε αυτή του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής μου. Σας ζητώ λοιπόν από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει αποδεκτή η παρέτησή μου με τιμή Νικόλαος Ηλία Πουλόπουλο. Και θα διαβάσω επίσης και την επιστολή της κυρίας Κατσούλη, αξιότιμη πρόεδρε κυρία Ράπτη. Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την απόφασή μου να παραιτηθώ. Αυτή τη στιγμή, τόσο από τη θέση της συντονίστρας της Επιτροπής Πολιτισμού, όσο και από τη θέση μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Αριστόδικος του Δήμου Σαρωνικού. Παρακαλώ θερμά να κινήσετε τις διαδικασίες αντικατάστασής μου άμεσα και στα δύο όργανα με εκτίμηση στα Ματίνα Κατσούλη. Τη Δευτέρα άκουσα, μάλλον διάβασα από τον κύριο Πουλόπουλο ότι είχε συγκαλέσει ένα Δέλτα Σίγμα του Αριστόδικου για να ανακοινώσει την όποια απόφασή του, η οποία είναι σεβαστή, είναι καθαρά δική του απόφαση. Ακούω σήμερα μία επιστολή που μας διαβάσατε, Πρόεδρο, που λέει: ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει αποδεκτή την παραίτησή μου. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής: ποιος κάνει δεκτή την παραίτηση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Αριστόδικος? Ο Αριστόδικος, ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο? Διότι, αν δεν κάνω λάθος, για να μην ξαναπάρω το λόγο, δεν πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτέρας, δεδομένου ότι το πρωί της Δευτέρας, αυτά τουλάχιστον έχω ακούσει, έγινε δεκτή η παραίτηση, οπότε δεν είχε την δικαιοδοσία πλέον ως πρόεδρος για να το συγκαλέσει. Αυτή είναι η ερώτηση και απευθύνεται στον κύριο Πουλόπουλο. Επεκταθώ. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν μπήκε κανείς στον κόπο να ζητήσει τη γνώμη του για αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημιουργείται ένα αρνητικό προηγούμενο. Τα παρακάμπτονται αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων. Φυσικά κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής. Θα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε κριτική σε οποιαδήποτε απόφαση, προφανώς, αλλά δεν μπορούν να παρακάμπτονται από οποιονδήποτε και με τέτοιο τρόπο. Αυτό ήθελα να πω και περιμένω φυσικά να συζητηθεί πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε και σαν Διοικητικό Συμβούλιο να βγάλουμε μια έτσι, κοινή εκτίμηση. Ευχαριστώ. Επεκταθώ. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν μπήκε κανείς στον κόπο να ζητήσει τη γνώμη του για αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημιουργείται ένα αρνητικό προηγούμενο. Τα παρακάμπτονται αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων. Φυσικά κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής. Θα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε κριτική σε οποιαδήποτε απόφαση, προφανώς, αλλά δεν μπορούν να παρακάμπτονται από οποιονδήποτε και με τέτοιο τρόπο. Αυτό ήθελα να πω και περιμένω φυσικά να συζητηθεί πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε και σαν Διοικητικό Συμβούλιο να βγάλουμε μια έτσι, κοινή εκτίμηση. Ευχαριστώ. 45-46-47, τον διορισμό έκανε μετά από υπόδειξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά όμως από τους νόμους αυτούς, ο διορισμός γίνεται από το Δήμαρχο. Αναλύεται στην τελευταία εγκύκλιο 99 το Απριλίου του 2020, με την οποία αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος δεσμευτικά
προτείνει τον πρόεδρο του, δημοτικού, του νομικού προσώπου, καθώς και τα 3/5 του αντίστοιχου συμβουλίου. Ο αντιπρόεδρος συνεχίζει να εκλέγεται από το σώμα, δηλαδή από το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό το οποίο είναι το αποτέλεσμά του, δεν είναι απόφαση, αλλά είναι διαπιστωτική πράξη. Δηλαδή διαπιστώνει ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή ο Δήμαρχος υπέδειξε τα 3/5, οι παρατάξεις της Μίζωνος ή της Αλάσινος μειοψηφίας υπέδειξαν τα 2/5 και ότι λήφθηκαν υπόψη η εξοφίτσιο, δηλαδή οι θεσμοί άλλοι φορείς που πρέπει να συμμετέχουν, καθώς επίσης και η αναλογία των φύλων. Αυτό είναι, όμως είναι πια διαπιστωτική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι η απόφασή του, γιατί οι αποφάσεις είναι παίρνονται από τα πριν, είτε από τις παρατάξεις μειοψηφίας για τα μέλη αυτά, είτε τις εξοφίτσιο, είτε αυτά που ορίζει εκ του νόμου ο Δήμαρχος χωρίς δεσμευτικά. Άρα, εξ όλων αυτών, τεκμέρεται ότι η παρέτηση θα πρέπει να είναι και αυτό έτσι είναι, στον Δήμαρχο. Καταρχάς, το θέμα που έθεσε ο κύριος Σοφρόνης, απάντησε ο κύριος Κλάπας, να μην πω τίποτα. Στη ρήμη του λόγου, πιο μπροστά, δεν αναφέρθηκα και να ευχαριστήσω τουλάχιστον στο θετικό έργο που είχε κάνει τα 2 χρόνια αυτά ο κύριος Πουλόπουλος και να τον ευχαριστήσω και κυρίως την κυρία Κατσούλη που ήταν και η ψυχή της δημιουργίας όλου του προγράμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, την οποία και ευχαριστώ. Όσον αφορά στο θέμα που θέσει η κυρία Γαλανοπούλου, στο άτυπο συμβούλιο του Αριστόδικου την Δευτέρα, έγινε η όποια ενημέρωση και κυρίως με τις ανακοινώσεις μας και τα γραπτά μας έχουν δοθεί οι όποιες απαντήσεις έπρεπε να δοθούν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, κυρίως για το γεγονός ότι η παρέτησή μου δεν έγινε προϊόν πολιτικής εκμετάλλευσης, πραγματικά και το εννοώ αυτό. Ένα δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή, ξέρετε, είμαστε μικρό χωριό και έχει γίνει πολύ σπέκουλα γύρω από το γεγονός το εικαστικό και όσον αφορά την τιμή του, των 15.000, αυτό που ακούγεται δηλαδή, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Όσο ήμουν πρόεδρος στον Αριστόδικο, ο Αριστόδικος είχε δείξει πραγματικά το κοινωνικό του πρόσημο σε πολλές πλευρές, είτε με τη χορηγία τροφίμων, είτε με τη χορηγία κρέατος στους ανθρώπους που είχαν πραγματικά ανάγκη. Για παράδειγμα, την περίοδο που οι βρεχονιπιακοί σταθμοί ήταν κλειστοί, το πετρέλαιο που θα καταναλώνουμε για 2 μήνες, το προσφέραμε σε τρόφιμα. Και μια δεύτερη φορά η οποία μας ζητήθηκε από τις κοινωνικές υπηρεσίες, ξανά συνεισφέραμε. Και θέλω να τονίσω για το εξής, ότι όσον αφορά πολλές από τις προσλήψεις που γίνανε από το πρόγραμμα 5567 του ΑΕΠ, πολλούς από τους ανθρώπους, συνανθρώπους μας οι οποίοι διορίστηκαν, θέλω να γνωρίζω ότι είναι από τις λίστες των κοινωνικών υπηρεσιών. Είναι άνθρωποι που είχαν πραγματικά ανάγκη. Οπότε θέλω πραγματικά μετεπιτάσσω να πω ότι αυτό το 15.000 για μένα ισχύει πάρα πολύ άσχημα, ειλικρινά. Γιατί, ναι, πραγματικά αυτή ήταν η τιμή του εικαστικού γεγονότος. Και άλλωστε δεν είναι και το μοναδικό γεγονός το οποίο κοστίζει τόσο στο πρόγραμμα, το καλλιτεχνικό το οποίο έχουμε προγραμματίσει. Και θέλω να τελειώσω, πραγματικά, επειδή θεωρώ ότι ο Δήμος, θεωρώ ότι ο Αριστόδικος έχει μια συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο, θέλω να ρωτήσω το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να μάθω τελικά με αυτό το εικαστικό γεγονός τι θα γίνει. Τελικά θα γίνει, τελικά θα αναβληθεί. Αυτό θέλω να γνωρίζω, γιατί αν δεν κάνω λάθος, Πρόεδρε, πρέπει να σου έχουν αποσταλεί και κάποιες ανακοινώσεις, κάποια μεριά του καλλιτέχνη, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να τη διαβάσεις. Αλλά και από την πλευρά του επιμελητή του όλου έργου του κυρίου Γαβρίλου, Μιχάλη. Και επανέρχομαι σε αυτό, τονίζω αυτό, ότι ο Δήμος έχει μια συνέχεια. Ο Αριστόδικος πρέπει να έχει μια συνέχεια.
και θα ήθελα αυτό να τηρηθεί. Αυτά από τη μεριά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα της αντικατάστασης των μελών τόσο του Αριστόδικου όσο πλέον και της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής θα συζητηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο σας έχω πει ήδη ότι θα είναι στις 4 Αυγούστου. Σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη εκδήλωση, φαντάζομαι ότι όταν αναλάβει ο νέος πρόεδρος του Αριστόδικου θα συζητηθεί ξανά το συγκεκριμένο ζήτημα.